Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος και τα Σώστη TV. Να πω ότι αποχαιρετώντας σας, θα περάσουμε καταρχάς να δούμε απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα που φιλοξένησε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά κλείνοντας, επειδή είναι η μέρα της γυναίκας, ήρθε στο κινητό μου τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ την Βασιλεία για το μήνυμα αυτό. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Λοιπόν, η ζωή είναι γυναίκα και πενθεί. Η αλήθεια είναι γυναίκα και φημώνεται. Η δικαιοσύνη είναι γυναίκα και ματώνει. Η ελευθερία είναι γυναίκα και πνίγεται. Η δημοκρατία είναι γυναίκα και χλεβάζεται. Η τιμή είναι γυναίκα και εκπορνεύεται. Η υπερηφάνεια είναι γυναίκα και ξεφτελίζεται. Η αξιοπρέπεια είναι γυναίκα και βιάζεται. Η νιώτη είναι γυναίκα και γερνάει πριν ζήσει. Η χαρά είναι γυναίκα και τρεμοσβήνει. Η πίστη είναι γυναίκα και γονάτισε. Η δύναμη είναι γυναίκα και λύγησε. Η ελπίδα είναι γυναίκα και κυδεύεται. Η κραυγή είναι γυναίκα και σιωπά. Η σιωπή είναι γυναίκα και ουρλιάζει. Η λογική είναι γυναίκα και πεθαίνει. Η τρέλα είναι γυναίκα και θεριεύει. Η ηρεμία είναι γυναίκα και ταράζεται. Η μανία είναι γυναίκα και εκδικείται. Η μάνα είναι γυναίκα και μαυροντύνεται. Η Ελλάδα είναι γυναίκα και δακρύζει. Νομίζω είναι εξαιρετικές οι συνδέσεις μέσα από αυτό που ακούσατε. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, όλων των ηλικιών, όλοι απέναντι στη τραγωδία είμαστε ένα. Και αυτό φαίνεται από τις πορείες σήμερα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Γεια σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα και ξεκινώντας την συνέντευξή μας θα ήθελα ένα σχόλιο σας μετά από τόσες ημέρες από την μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Ένα δικό σας σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ξέρω ότι αυτό αυτές τις ώρες σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους δεν λέει ιδιαίτερα πολλά πράγματα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να το πω. Και με υπόσχεση στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να μην ξανασυμβεί μια τέτοια τραγωδία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέραν αυτών, κύριε Καλογύρη. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε ότι πάνω σε αυτό το θέμα ήδη η αντιπολίτευση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αποδείξει στον κόσμο ότι ο μοναδικός υπεύθυνος για αυτή τη τραγωδία είναι η κυβέρνησή σας. Από την άλλη ήρθε χθες η δημοσιότητα μία επιστολή του πρώην βουλευτή και συνεργαζόμενο τότε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του Νίκο του Νικολόπουλου προς τον υπουργό τότε τον κύριο Σπίρτζη που το έλεγε για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία ο Σπίρτζης και ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε, αλλά φαίνεται ότι αγνοούσαν και αυτοί ή δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που υπήρχαν και τότε. Κύριε Καλόγυρη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Εάν η συζήτηση μας είναι για το ποια είναι η κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων, για το πώς έπρεπε να έχει μπει το σήμα της τηλεματικής και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες σε διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις. Εγώ προσωπικά ξέρω μόνο την κυβέρνηση Σαμαρά από αυτό ο κάδρο, θα πω και το γιατί αμέσως μετά. Και ασφαλώς και η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ, παρά το όσο εξωφρενικά είπε χθες η κυρία Πέρκα, ότι όλοι οι άλλοι ευθύνονται εξωτερικά από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Άλλωστε, δυστύχημα με νεκρούς είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, το 1957 ήταν 4, αλλά και μία ζωή έχει αξία. Και τότε οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ έλεγαν ακριβώς αυτά που λένε και σήμερα. Άρα η ιδέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άσπυλος και αμόλυντος και κουνάει το δάχτυλο στον Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία είναι εξωφρενική. Είπα ξέρω την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς και την κυβέρνηση μόνο 2,5 χρόνια, εν μέσω θυέλης και απειλών εξ όλων την Ευρωζώνη, βρήκε την δύναμη να βρει χρήματα και να κάνει, τη σύμβαση στην περίφημη μετά 17 για να φτιαχτούν οι σιδηρόδρομοι. Μέσα σε όλη τη θύελα που περνούσε, ο Σαμαράς κάνει και αυτό. Και αν δεν τον είχε ρίξει ο Τσίπρας με τον Κουβέλη τη Χρυσή Αυγή τότε και τον Καμένο, θα είχε ολοκληρώσει τη σύμβαση το 16. Κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στα άλλα θέματα των ημερών και στο καλάθι, γιατί ξέρετε το καλάθι του νοικοκυριού το αφήσαμε λίγο λόγω των δυσάρεστων γεγονότων. Θέλω να μου πείτε την Πέμπτη, διαβάζω ότι μεθαύριο Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο μοναδικό θέμα θα είναι η τραγωδία των Τεμπών. Αναμένουμε κάποια άλλη κίνηση ακόμα από την κυβέρνησή σας και τον κύριο Πρωθυπουργό. Αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο κύριος Κεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών και θα πει ότι είναι αναλυτική κύριε Καμίνη. Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω και δύο σχόλια πάνω σε κάτι που έχετε απαντήσει, αλλά το ένα ήταν αυτό που είπε η κυρία Άντζη Σαμίου, ότι θα ευχόμουν αν έσταν στο τρένο. Απαράδεκτο και καταδικαστέο. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο πέρα από την ανάρτηση που κάνετε, κύριε Υπουργέ? Δεν θα δώσω μεγάλη αξία στην κυρία Τσαμίου. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για αυτό που είπε. Θέλω όμως να πω ορισμένα πράγματα, θέλω πολύ σοβαρά. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης είδε στη Δυτερά Ελλάδα και μάλιστα μέλος πολιτικής επιτροπής, κύριος Γλέτσος, είπε ότι θέλει να ξυλοφορτώσει και θα το κάνει μάλιστα τον κύριο Βασίλη Κιώτη. Θα ήταν γιατί το επόμενο ερώτημα. Ο κύριος Κιώτη. Ο κύριος Κανάκης θες από την αστυνόμα του Αντένα είπε ότι θέλει να φημώσουν τον Άρη Πορτοσάλτε και κατηγόρησε τον Γιάννη Αλαφούζο που του δίνει βήμα, αλλά και εμένα που τον υπερασπίστηκα και είπε πρέπει κάποιος να του κλείσει το στόμα του Άρη Πορτοσάλτε. Αυτά λέω δύο δείγματα του εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας που δυστυχώς επιδιώκει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είναι απολύτως προφανές ότι για να μιλάμε για δημοκρατία μιλάμε να σεβόμαστε και να ανεχόμαστε την άλλη άποψη. Προφανώς η κυρία Ράνια Τζίμα έχει το δικαίωμα να κρίνει την κυβέρνηση κατά τον σκληρό τρόπο που το έκανε χθες. Προφανώς έχει το δικαίωμα και από άλλο δημοσιογράφο να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι ορθό. Επιτρέπεται να γίνεται και το ένα και το άλλο, γιατί όλα επιτρέπονται στη δημοκρατία. Η ιδέα ότι πρέπει κάποιον να φημώσει τον άλλον ή να ξυλοφορτώσει τον άλλον δεν είναι στη δημοκρατία. Είναι εκτός δημοκρατικού καθεστώτος και δημοκρατικού τόξου κίνηση. Και θα πρέπει αυτά να τα απομονώσουμε ως κοινωνία από τώρα στην αρχή, γιατί αν αφήσουμε την τοξικότητα και τον λαϊκισμό να θεργέψουν, μετά η χώρα θα πάει πάλι στα βράχια. Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω στο θέμα, σε θέματα δημοσιότητας που εχθές είδαμε στην επικαιρότητα. Θέλω όμως, επειδή ακριβώς μιλάμε για μία πόλωση κάτω από και που θέλω να μας οδηγήσω σε ακραίες συνθήκες, και θέλω να σας μεταφέρω μια πληροφορία που σίγουρα την γνωρίζετε. Λένε ότι στην πανελλαδική αυριανή απεργία έρχονται ήδη στη χώρα μας ή έχουν φτάσει στη χώρα μας ομάδες αναρχικών από διάφορα σημεία της Ευρώπης με στόχο και σκοπό να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Έχετε υπόψη σας αυτές τις πληροφορίες και αν ναι, πώς ετοιμάζεται η κυβέρνηση? Πιστεύω ότι να... ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Φίλη στη Βουλή, ότι πράγματι καλλιεργούμε ένα κλίμα Δεκεμβρίου του 8. Καταλήψει στα σχολεία, κάθε μέρα απεργίες και συγκεντρώσεις, αναφυγή με τις Μολότοφ και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Είναι προφανές ότι η αξιωματική αντιπολίτευση παίζει τα ρέστα της στο να θέσει τη χώρα σε αστάθεια και σε πολιτική αβεβαιότητα. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ούτε η κυβέρνησή μας, ούτε πολλό μάλλον ο ελληνικός λαός αυτό θα το επιτρέψει. Μάλιστα, άρα φαντάζομαι ότι... Δεν είμαστε στο Δεκέμβριο του 8 και η αστυνομία δεν θα φερθεί όπως το Δεκέμβριο του 8, για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Κατανοητό, κύριε Υπουργέ, και θέλω να μου πείτε τώρα, να μου σχολιάσετε και να μου επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία εμείς δίνουμε στους Ιταλούς την ελληνική εταιρεία των τρένων, στην Hellenic Train, 50 εκατομμύρια το χρόνο επιδότηση για τις άγονες γραμμές, και επίσης, αν θέλετε να μου σχολιάσετε και την μετατροπή της σύμβασης, επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους επενδυτές, σύμφωνα με την οποία μειώσαμε το ποσό της επένδυσης από τα 600 τόσα εκατομμύρια στα 75. Για το δεύτερο θέμα που το διάβασα από τη φορά χθες στην εφημερίδα, αυτό δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν θα το υποθετήσω, γιατί δεν ξέρω. Αν καταλαβαίνω καλά, υπήρχε ένα μνημόνιο μεταξύ του κράτους και της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πληρώσει τα χρονοδιαγράμματα και άρα έχει αλλάξει η επένδυση. Προφανώς οι Ιταλοί θα μένουν πριν να κάνουν τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουν για να λειτουργούν σωστά τα τρένα. Αυτό δεν συζητείται. Τώρα, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς πούλησε την εταιρεία στους Ιταλούς, τώρα πρέπει να θυμίσω ότι το 300 εκατομμύρια που υπολόγιζε η κυβέρνηση Αγάδα θεωρούσαν ξεπούλημα και τελικά την έδωσαν για 45. Γιατί όμως, κύριε Υπουργέ, τη δώσαμε 45 εκατομμύρια, ενώ ήταν στα 150 να δοθεί και ίσως και παραπάνω? Γιατί εσείς τόσα χρόνια δεν κάνατε κάτι? Και τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να αντιστρέψει την πώληση. Εδώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ερευνήσει όμως το πώς πουλήθηκε σε τέτοιο χαμηλό εξευτελιστικό τίμημα. Αυτό που λέτε έχει κάποια βάση, αλλά δεν μπορεί να κάνει 100 εξαφυγές. Ήδη έχουμε στείλει δύο υπουργούς του στο Σκαμνίο που καταδικάστηκαν κιόλα. Πόσοι υπουργούς θα στείλει? Τη μισή κυβέρνηση, Τσίπρα. Ναι, αλλά ξέρετε, βλέπει ο κόσμος ότι γίνονται όλα αυτά. Βλέπει ο κόσμος τις αποφάσεις δικαιοσύνης
για παράδειγμα, θα πω για τον κύριο Παγγελόπουλο, δικάστηκε με 10.000 ευρώ, αθώθηκε η εισαγγελέα και όλα αυτά. Δικάστηκε για παράβαση καθήκοντος και μάλιστα για δύο παραβάσει καθήκοντος. Ναι, αλλά. Το 10.000 ευρώ είναι για το. Του αναρώτησα και ελαφρυντικά. Για έναν υπουργό, κύριε Καλόγερο, τον κύριο Παπά, ισχύει το ίδιο. Το να καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος είναι πολύ βαρύ αδίκημα, δεν είναι μικρό. Το παράβαση καθήκοντος σημαίνει ότι ο υπουργός καταπάτησε τον όρκο του. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε, στον κόσμο έχει περάσει το μήνυμα ότι δικάσαν τον Παγγελόπουλο, ναι μεν για παράβαση, αλλά με 10.000 ευρώ. Αυτό έχει μείνει. Η ποινή είναι ποινή χάρη. Η παράβαση καθήκοντος έχει ανώτατη ποινή τα 2 χρόνια. Αν υπολογίσεις το ημερομίσθιο πόσο πληρώνεις για να μην βάζεις φυλακή για 2 χρόνια, δεν έχει μεγάλη διαφορά τα 10.000. Αυτή είναι η ποινή, για να πλημμένουμε. Η εισαγγελέα πρότεινε 1.000 για να καταλάβει να κάνει συμβολικό. Το δικαστήριο έβαλε 10.000, είναι περίπου ποινή των 2 ετών. Κύριε Υπουργέ, το όλο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία λόγω της τραγωδίας των Τεμπών φαίνεται ότι έχει οδηγήσει την κοινή γνώμη να είναι ενάντια σε όλο το πολιτικό σύστημα. Σε όλα τα κόμματα. Πιστεύετε ότι με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσει να αντιστραφεί αυτό το κλίμα? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν 2 πηγές. Η μία είναι η αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση στο πένθος και στον πόνο των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν. Αυτή είναι μια αυθόρμητη αντίδραση, λογική κατά τη γνώμη μου, φυσικό να συμβαίνει και η οποία σύν το χρόνο με τα επιχειρήματα που θα ακουστούν και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω θα απαλληλωθεί. Υπάρχει μια δεύτερη πηγή που είναι καθαρά πολιτική. Βρίσκουν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον Μητσοτάκη και να απειλήσουν την πολιτική του κυριαρχία και χρησιμοποιούν τους νεκρούς. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Θα ενταθεί τον χρόνο και όσο το διάλογο στις εκλογές. Διότι εκεί είναι πολιτική σπέκουλα, δεν είναι πραγματικός πόνος και πραγματικό πένθος. Άρα πραξικοποιούμε τα 2, το ένα από το άλλο. Ως προς τους πρώτους, έχω να τους πω ότι μπορεί να πούνε ότι θέλουν για την κυβέρνηση, αλλά καλός ή κακός, εδώ πέρα έχουμε κυρίως ένα ανθρώπινο σφάλμα. Δεν πέθαναν οι άνθρωποι γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η τηλεμαντική. Πέθαναν οι άνθρωποι γιατί κάποιος σταθμάρχης που τον έβαλε κάποιος άλλος περιστάμενος σε αυτή τη θέση, αν και τόσο άπειρο, έκανε 3 συνεχόμενα λάθη. Το αν θα υπήρχε 4ο σύστημα δεν απέκλειε και 4ο συνεχόμενο λάθος. Για να καταλάβω ακόμα πώς έγινε αυτό. Ο σταθμάρχης είχε μπροστά του ένα πίνακα ελέγχου που λειτουργούσε και ο οποίος είχε 2 κουμπιά. Το ένα automatic, το άλλο manual. Αν το είχε βάλει στο automatic, θα πήγαινε το τρένο μόνο του σωστή γραμμή. Όπως πάνω, όπως κάνουν στα αεροπλάνα, οι αυτόματοι πιλότοι. Αποφάσισε να πάει χειροκίνητα. Manual. Ενώ το έβαλε χειροκίνητα, ξέρετε να γυρίσει το κλειδί. Και το άφησε λάθος θέση. Και στη συνέχεια, ενώ είχε βάλει το τρένο να πηγαίνει στην άνοδο από το ρεύμα της καθόδου, και ενώ είχε ειδοποιηθεί ότι στην κάθοδο υπήρχε τρένο, δεν κατάλαβε ότι ο πίνακας που άναβε μια ολόκληρη κόκκινη γραμμή μπροστά του και ένα κόκκινο λαμπάκι, ότι αυτός ο πίνακας του έλεγε ότι το τρένο του βάλει λάθος γραμμή. Γιατί αν το καταλάβαινε έστω και μερικά δευτερόλεπτα πριν, είχε μπροστά του ένα κουμπί που το πατούσε και σταμάταγε τα τρένα. Και αυτό επίσης δούλευε. Δεν υπήρχαν. Να μα το ρωτήσω. Δηλαδή, πιστεύω το πρωθυπουργό που μπορεί να σταθμάξει Λάρισα. Δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, αυτό είναι κύριε Υπουργέ. Ο άνθρωπος έκανε λάθος. Τρεις δικλείδες, σας είπα, 3 δικλείδες είχαν. Υπήρχε αυτόματο σύστημα, κλειδί και πίνακα. 3 δικλείδες είχαν. Τώρα, κατά την απολογία του προϊσταμένου, αυτός εκεί πήρε και είχε βάλει κι άλλα νεπόπτη να είναι δίπλα, το οποίο δεν πήγε. Αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει και δεν θέλω να σας το πω με τα βεβαιότητα. Σας λέω ότι γράψω απολογητικό του υπόβλημα. Ότι υπήρχε δηλαδή και 4η δικλίδα. Δεν ξέρω αν υπήρχε αλήθεια, θα φανεί από την δικαστική έρευνα. Αλλά ότι δούλευαν τα μηχανήματα όλα και τα φανάρια και τα πάντα, το ξέρω πολύ καλά από την εταιρεία που μας έχει ενημερώσει επισήμως και αυτά έχουν κατευθεί και τον εισαγγελέα. Τα έχει πάρει και ο εισαγγελέας. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δούλευαν αυτά δηλαδή, που είπατε. Δηλαδή, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Εάν πάτε να περάσετε στη Μεσογείο και Καλεσάκη και είναι κόκκινο το φανάρι και έχετε μπροστά ένα τροχονόμο, και ο τροχονόμος αυτή περάσετε. Αλλά ο τροχονόμος έχει ξεχάσει να κόψει το ρεύμα το αντίθετο και έρθει ένα αυτοκίνητο πάνω σας. Θέλει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Μεσαίας Τάξης. Είναι τόσο απλό. Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην φταίει γιατί δεν ήταν εκεί, γιατί το σύστημα υπήρχε, όμως αυτό που λέμε δικλείδα ασφαλείας είναι προφανώς κάτι που είναι πέρα από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος, το οποίο στήριξε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Για να λέμε πράγματα που να σκέφτονται, κύριε Καλόγητο, όπως σιγά σιγά περνάμε από τη μέρα του κυβέρνηση, να πούμε τόσο λογικά. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφαλείας στον κόσμο που δεν στηρίζει το τέλος σε έναν άνθρωπο.
Μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύετε. Το ξέρετε ότι αυτό στηρίζεται κάποιον ελεγκτή ανέλεγκτη κυκλοφορία. Έχει 100 αυτά τα συστήματα. Αν ο ελεγκτή ανέλεγκτη κυκλοφορία, τι έχουν γίνει τέτοια αντιστοιχεία με τα αεροπλάνα. Βάλει το αεροπλάνο σε λάθο γραμμή. Δεν συγκρούνται τα αεροπλάνα. Λίγα έχουν συγκρουστεί.